Και για το τέλος σας άφησα μια εκπληκτική συνταγή. Σπιτικό frozen yogurt. Παγωτό γιαούρτι του ονείρου. Δείτε τα υλικά, είναι εύκολα, είναι απλή συνταγή και φτιάχνουμε παγωτό χωρίς παγωτομηχανή. Για το frozen yogurt χρειαζόμαστε 2 φλιτζάνια φρέσκο γάλα, 600 γραμμάρια σπιτικό επιδόρπιο γιαουρτιού, μισό φλιτζάνι νερό, μισό φλιτζάνι ζάχαρη και ένα φλιτζάνι θυμαρίσιο μέλι. Για το σερβίρισμα επιλέξτε φιστίκια υγιεινής ή σπασμένα μαρεγκάκια, σταγόνι σοκολάτας ή σάλτσα φράουλας. Βάζουμε αντισηπτικό πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε διαδικασία στην κουζίνα μας. Δεν προκαλεί ερεθισμούς και είμαι πεντακάθαρη και πάμε να ξεκινήσουμε. Σας υποσχέθηκα παγωτό frozen yogurt χωρίς παγωτομηχανή και με ρωτάτε συνέχεια, αν δεν έχω παγωτομηχανή πώς θα το φτιάξω. Όπως το φτιάχνει παλιά η μαμά μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και είπαμε ότι θα κάνουμε frozen yogurt. Γι' αυτό χρειάζομαι επιδόρπιο γιαουρτιού. Με 5% λιπαρά και τέλεια σπιτική γεύση για μια υπέροχη υγιεινή πρόταση με το frozen yogurt που θα τρελαθείτε όλοι. Θέλω λοιπόν 2 μικρές κατσαρόλες. Στη μία θα βάλουμε το γάλα. Και το αφήνουμε στη φωτιά μέχρι να πάρει βράση. Μετά θα το αφήσουμε να κρυώσει. Στην άλλη κατσαρόλα θα βάλω μέσα τη ζάχαρη με το νερό και θα τα βάλω και αυτά στη φωτιά μέχρι να πάρουν βράση. Μέχρι εδώ βλέπετε ότι είναι πολύ απλή η διαδικασία. Θα χρειαστώ ένα μεγάλο μπολ που να μπορώ να το βάλω και στην κατάψυξή μου. Γιατί σας είπα ότι θα κάνουμε παγωτό, αλλά για να γίνει ωραίο το παγωτό μου, πρέπει να σπάσω όλα τα κρυσταλάκια του πριν παγώσει τελείως. Άρα θέλω ένα μπολ που θα μπορώ να το βάζω και να το βγάζω στην κατάψυξή μου και να κάνω εγώ την παγωτομηχανή. Το νερό μου πήρε βράση μαζί με τη ζάχαρη, το σιρόπι δηλαδή είναι έτοιμο, το κατεβάζω από τη φωτιά και βάζω μέσα το μέλι μου. Θυμαρίσιο ελληνικό μέλι που θα δώσει τα αρώματά του και θα κάνει το frozen yogurt φανταστικό. Το ανακατεύω καλά να διαλυθεί και το μέλι μέσα στο καυτό σιρόπι και θέλω να μου το αφήσετε λίγο να κρυώσουν και το γάλα μου πήρε βράση, το σβήνω και αυτό και το αφήνω και αυτό. Αλλά και το σιρόπι μου με το μέλι τα αφήνω να κρυώσουν και να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Θέλω να πάρετε ένα μεγάλο μπολ και να βάλετε μέσα το επιδόρπιο γιαουρτιού. Το συγκεκριμένο επιδόρπιο γιαουρτιού είναι ιδανικό για όποια γλυκιά ή αλμυρή δημιουργία θέλεις να φτιάξεις στην κουζίνα σου. Τώρα θέλω το σύρμα μου. Μέσα στο επιδόρπιο γιαουρτιού θα ρίξω μέσα το γάλα μου που έχει κρυώσει. Στη φάση αυτή που είναι η συνταγή μου, μπορώ να αρωματίσω με ό,τι άρωμα θέλω. Θέλω να το κάνω μαστίχα, θέλω να το κάνω κακάο, θέλω να το κάνω φιστίκι, βανίλια, ό,τι μου αρέσει. Τώρα που έχει κρυώσει και το σιρόπι μελιού, μέσα και αυτό. Αυτή η κρέμα λοιπόν τώρα θα μπει μέσα στην κατάψυξη. Θέλω να έχετε υπομονή, γιατί είπαμε ότι δεν έχουμε παγωτομηχανή, αλλά δεν είμαστε και μάγοι να το παγώσουμε ξαφνικά. Θα το βάλετε στην κατάψυξή σας και θα το αφήσετε να μείνει στην κατάψυξη, ανάλογα πόσο δυνατή είναι η κατάψυξη του καθενός, μέχρι να το κουνάω και να βλέπω μια παχιά κρέμα. Θα σφίξει και δεν θα είναι πια σαν νερό, θα είναι σε αυτή τη μορφή. Το έχω φτιάξει εγώ πριν από περίπου 50 λεπτά και έρχεται και γίνεται έτσι. Βλέπετε, το ένα είναι πολύ αραιό, το άλλο είναι πιο σφιχτό σαν κρέμα. Το ένα λοιπόν αυτό θέλει πάγωμα, κανονικό, θα το φτιάξω σε λίγο, το αφήνω στην άκρη. Και εγώ έχω παγώσει ήδη την πρώτη μου φορά, το πρώτο μου πάγωμα είναι αυτό. Τώρα λοιπόν θα πάρετε ή το σύρμα και με μπρατσάκι θα δουλέψετε το μείγμα σας ή θα πάρετε ένα μιξεράκι χυρός να μου το αφρατέψετε. Για 2-3 λεπτά. Μόλις το χτυπήσω για 2-3 λεπτά, το ξαναβάζω στην κατάψυξή μου και όσο πιο πολλές φορές κάνω αυτό, δηλαδή το παγώνω να σταθεροποιείται, το χτυπάω με το μίξερ μου, τόσο πιο αφράτο θα γίνει το frozen yogurt. Θα πάρετε ένα πυρεξάκι, ένα μπολάκι, κάτι που να μπαίνει στην κατάψυξη τέλος πάντων. Θα βάλετε μέσα το frozen yogurt. Και πάει αυτό για κατάψυξη και θα βγάλω αυτό που έχω φτιάξει από το πρωί.
Αυτό το έχω χτυπήσει αρκετές φορές, να σας πω την αλήθεια. Το έβαλα, το έβγαλα, το χτύπησα, το ξανάβαλα και όσο πιο πολλές φορές το κάνω, τόσο πιο αφράτο και κρεμμένιο γίνεται το frozen yogurt. Και πάμε λοιπόν να φέρουμε για σερβίρισμα. Αυτή είναι η καλύτερη ώρα. Θέλω να έχετε το κουτάλι του παγωτού μέσα σε ένα μπολ με νερό για να ξεκολλάει εύκολα το παγωτό. Και πάμε τώρα από πάνω να βάλουμε ό,τι ωραίο θέλουμε. Φτιάξτε το όλοι και περιμένω οπωσδήποτε εντυπώσεις.